Επικοδομητικές χαρακτήρισε τις συναντήσεις για το Σκοπιανό ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος τόνισε ότι μετά την τριμερή συνάντηση με τον Νίκο Γκοτζιά και τον Νίκολα Ντιμητρόφ μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον. Μπορώ να πω ότι η συνάντηση διήρκεσε όλη την ημέρα. Ήταν πολύ παραγωγική, κάτι που με κάνει να είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Είναι δύσκολα τα βήματα που κάνουμε, αλλά όλα τα βήματα μας φέρνουν πιο κοντά στην πιθανότητα μιας λύσης, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της τριμερού συνάντησης ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Γκοτζιάς. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στις δύο χώρες υπάρχει κάποια σύγκληση για τη μέθοδο με την οποία θα επιληθεί το ζήτημα. Οι κρίσιμες διαβουλεύσεις ξεκίνησαν το πρωί μετά από μια θερμή χειραψία ανάμεσα στους τρεις άντρες του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστρίας στη Βιέννη. Στόχος της συνάντησης είναι να γεφυρωθούν οι αποκλίσεις που έχουν καταγραφεί στην διαπραγματευτική διαδικασία. Ο Μάθιου Νίμιτς παρουσίασε το νομικό κείμενο που θα αποτελέσει τη βάση για τη σύναψη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με κενά τα επίμαχα σημεία, στα οποία Ελλάδα και Σκόπια διαφωνούν.